Bonjour, messieurs. Vous avez passé une bonne matinée. Δεύτερη ημέρα στο ειδικό δικαστήριο της Γαλλίας για την Christine Lagarde. Bon, vous avez dû avoir froid. Allez, à plus tard. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που το πρωί της Πέμπτης εμφανίστηκε ευδιάθετη μπροστά στις κάμερες κατά την προσέλευση της στο κτίριο του δικαστηρίου, καταθέτει για την πολύκροτη υπόθεση ταπεί. Ο Γάλλος πολυεκατομμυρούχος έλαβε το 2007 το ποσό των 285 εκατομμύριων ευρώ για να τερματιστεί η διένεξή του με την Credit Lyonnais, επίτα από ιδιωτική διατησία στην οποία κατέφυγε η Lagarde με την ιδιότητα τότε της Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Sarkozy. Δεδομένου ότι ο Ταπί ήταν βασικός υποστηρικτής του τότε Γάλλου Προέδρου, ερευνάται ο ρόλος της Lagarde σε εκείνη τη διαμεσολάβηση με αποτέλεσμα να κατηγορείται για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος. Η ακροματική διαδικασία του πρώτου 24ωρου δεν ήταν αρκετή για το δικαστήριο ώστε να λάβει απόφαση. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και πολλά πράγματα που διακυβεύονται για την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Christine Lagarde. Giovanni Maggi, Euronews, Parigi.